Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια στο έργο σας. Περαστικά. Αυτό, να σας πούμε σιδερένιος. Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε και εσείς καλά. Πώς είστε σήμερα που μιλάμε, πώς είναι η κατάσταση της υγείας σας? Καλύτερα. Ήταν μια περιπέτεια, ευτυχώς ανώδυνη σχετικά σε σχέση με άλλα περιστατικά, για τα οποία το νησί έχει θρηνήσει θύματα και είναι διαχρονική αυτή η κολόνια, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Μιας και εμείς βλέπουμε η Λάνα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία καταγράφηκε και αυτό το περιστατικό. Ακριβώς. Εσείς θέλετε λιγάκι μια διαθεσία, έτσι. Να τα πάρουμε από την αρχή, να καταλάβουμε λιγάκι τι συνέβη. Ναι, ήμουνα από τους εισηγητές ως επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης. Όταν ξεκίνησα την ομιλία μου, άρχισα να νιώθω κάποια προβλήματα στην έκφραση και μετά από αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσω να έχω μία τάση να χάσω τις αισθήσεις μου. Και πράγματι αυτό συνέβη. Έσπευσε εκεί παριστάμενος δημοτικός πρώην δήμαρχος ο Μυρούπολης, που είναι και γιατρός στο νοσοκομείο, και σε ρόλο διασωστών, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις που απουσιάζει το κράτος και οι φορείς που επιλαμβάνονται, σε ρόλο διασωστών λοιπόν ήταν η Δημοτική Σύμβουλη Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Ψάχνανε την ώρα που εγώ τέλος πάντων είχα μία σκοτωδίνη, ψάχνανε το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο βρισκόταν 30 χιλιόμετρα μακριά και ενεργούσε δύο διακομιδές. Οπότε αντιλαμβάνεστε, με κάθισαν σε μία καρέκλα γιατί δεν ήμουν σε θέση να περπατήσω, και με γιοταχή Δημοτικού Συμβούλου και πίσω το συνάδελφο γιατρό πήγαμε στο νοσοκομείο. Προσδόξαν βέβαια των επενδυτικών βαθμίδων, των κερδών και υπερκερδών που γίνεται συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Άρα μιλάμε για ένα ασθενοφόρο στο νησί. Σωστά. Βοηθήστε μας. Ένα ασθενοφόρο στο νησί. Βοηθήστε μας, κύριε Σκούφαλε, στο εξής. Εγώ με την Άννα λοιπόν ξεκινάμε να πάρουμε τις οικογένειές μας και να έρθουμε καλοκαίρι στο νησί. Αν μας συμβεί κάτι και η Άννα είναι στο βόρειο κομμάτι και εγώ είμαι στο νότιο. Ένας από τους δύο θα πρέπει. Πόσα ασθενοφόρα έχει το νησί? Να βοηθηθεί. Λοιπόν, το νησί ως ασθενοφόρα, ως αριθμό ασθενοφόρων έχει. Πόσα? Είναι δηλαδή πόσα. Δεν έχει ασθενοφόρα, γύρω στα 10 νομίζω ότι είναι. Έχει 10 ασθενοφόρα. Παλιά και καινούργια. Ωραία. Πόσα είναι σε υπηρεσία? Δεν έχει. Ωραία. Πόσα ασθενοφόρα δεν έχει. Ωραία. Πόσα ασθενοφόρα. Ένα ασθενοφόρο. Ένα ασθενοφόρο είναι σε υπηρεσία. Και μισό ακόμα μπορεί να επανδρωθεί σε βάρδια. Που σημαίνει, στο παράδειγμα που πολύ σωστά θέτετε, θα πρέπει να επιλέξουν. Ή θα πάει ο Γιώργος στο νοσοκομείο ή θα πάω εγώ στο νοσοκομείο. Ή να παρακαλείτε εσείς να είναι τα περιστατικά όπως το δικό μου και να έχουν αίσιο τέλος. Να, και μάλιστα. Τώρα δεν μιλάμε, να το πούμε αυτό κύριε Σκούφαλε, ότι δεν μιλάμε, ξέρω εγώ, για την Ίο, για τη Σαντορίνη, όπου και εκεί για θα την Πάρο, που είναι μικρά νησιά και θες 20 λεπτά να πας από τη μια μεριά στην άλλη. Αν σου τύχουν δύο διακομιδές για να τις πας στο νοσοκομείο, μπορεί να χρειαστείς ένα τρίωρο στοιχείο, αναλόγως που θα σου κάτσει στο περιστατικό. Να σκεφτείτε ότι πέρυσι είχαμε γύρω στους 120.000 επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους. Φέτος θεωρούν ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το νούμερο. Όλα αυτά, λοιπόν, κύριε Σκούφαλε, με ένα ασθενοφόρο που υπάρχει, καταλαβαίνουμε, μέσα έμπειρο πλήρωμα, και τα υπόλοιπα, ενώ μας είπατε συνολικά 10, ωστόσο δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να είναι λειτουργικά, γιατί δεν υπάρχει και η ομάδα για να το στηρίξει το ασθενοφόρο, ότι θα πάει να πάρει έναν ασθενή. Το θέμα αφορά στην επάνδρωση. Δεν υπάρχουν πληρώματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 11 μόνιμοι υπάλληλοι διασώστες, 2 από μετακίνηση και 5 συμβασιούς. Σωστά. Για να λειτουργήσουν 2 ασθενοφόρα χρειάζονται στις βάρδιες τους 22 άτομα. Άρα αυτό δεν γίνεται. Δεν σκέφτομαι. Αυτό είναι από τα πιο παλιά ρεπορτάζ. Δηλαδή όταν πρωτομπαίναμε στη δημοσιογραφία πριν από 30 χρόνια, τα ίδια πράγματα συζητάγαμε. Οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν, οι μεγάλες υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια, αλλά τα ασθενοφόρα παραμένουν στην κατάσταση που μόλις αναφέρατε. Κύριε Σκούφαλε, εσείς εχθές κατά την... Η ζωή τους από τη μια μεριά και τα μεγάλα λόγια από την άλλη, και οι αναπτύξεις και οι σταθερές Ελλάδες
τα σχετικά. Εσάς, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, όταν νιώσατε αυτή την αδυναμία και καταρρεύσατε, φοβηθήκατε έστω και για μια στιγμή για τη ζωή σας, γιατί γνωρίζετε από πρώτο χέρι την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, ειδικά στο κομμάτι του συστήματος υγείας. Οπότε φοβηθήκατε? Κοιτάξτε, καλλιδοσκοπικά, πέρασε η ζωή μου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, οι εικόνες, επειδή και ως εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ήμουνα στο προηγούμενο διάστημα πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ και πάμπολες φορές και επί συναπτά έτη βρισκόμαστε έξω από την πύλη του νοσοκομείου διεκδικώντας γιατρούς, διεκδικώντας νοσηλευτικό προσωπικό, διεκδικώντας υλικά και διεκδικώντας βεβαίως πληρώματα για τα ασθενοφόρα. Καταλάβατε λοιπόν ότι όλα αυτά περάσανε μπροστά μου, ότι αν είναι κάτι εγκεφαλικό λόγω που είχα αυτή τη δυσαρθρία ή κάποιο καρδιακό επεισόδιο, τι θα γίνει, αν θα προλάβω να πάω στο νοσοκομείο. Οπότε αντιλαμβάνεστε, βεβαίως και φοβήθηκα, γιατί έκανα αυτή τη σύγκριση, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι ζωές μας από τη μία μεριά και τα μεγάλα λόγια και η αναπτυξιολαγνία από την άλλη. Άνθρωποι στο νησί σας έχουν χάσει τη ζωή τους επειδή δεν πρόλαβε να πάει το ασθενοφόρο ή γιατί καθυστέρησε, βεβαίως, ή γιατί μπορεί βεβαίως να μην έφτασε ποτέ? Βεβαίως. Το 22 μέσα σε 6 μήνες χάθηκαν 2 ζωές. Μάλιστα. Σε περιπτώσεις καρδιοπαθειών που δεν μπόρεσε αντικειμενικά να επέμβει το... Τι να πούμε, μακάρι να μην ξαναζήσουμε τίποτα. Έτσι όπως το έθεσε ο συνάδελφός σας. Δηλαδή, μέχρι να φύγει από τη μία άκρη της Χίου να πάει στην άλλη, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε. Και να επιστρέψει στο πέμπτο νησί στην Ελλάδα. Ωραία. Σωστά. Κύριε Σκούφαλε, Σιδερένιος. Περαστικά, να είστε πάντα καλά, γερός και δυνατός. Τις ευχές μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.